Καλημέρα από το teachme.gr. Είμαι ο Βαγγέλης Βλασόπουλος και είμαι ο δικός σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Σάββατο σήμερα το μάθημα για το web design είναι εδώ. Ένα μάθημα για το web design το οποίο καθυστέρησε λιγάκι καθώς είχαμε 5 εβδομάδες εκμάθησης του Microsoft PowerPoint 2007 και έτσι αφού ολοκληρώσαμε τη βασική εκμάθηση του κορυφαίου προγράμματος δημιουργίας παρουσιάσεων όπως είναι το PowerPoint, δαμάσαμε και το συγκεκριμένο πολύ ιδιαίτερο και πολύ χρήσιμο πρόγραμμα και ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε στο web design όπου θα σας δείξω σήμερα κάτι φοβερό, κάτι το οποίο μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, έχετε ζητήσει λοιπόν πάρα πολύ μετά φυσικά από την πολύ ωραία σειρά μαθημάτων που σας έδειξα με την χρήση της σελίδας σας λοιπόν στο Facebook. Βλέπετε, κάναμε, αν δεν κάνω λάθος, 10 βλέπετε μαθήματα μέσα λοιπόν στο θέμα δημιουργία Facebook σελίδας, επαγγελματικής φυσικά Facebook σελίδας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν διαγωνισμό μέσα στο Facebook. Φυσικά εννοώ διαγωνισμό ή μια κλήρωση, αν θέλετε, οπότε μπορείτε να το κάνετε είτε σαν διαγωνισμό είτε σαν κλήρωση. Γενικότερα λέγεται sweepstake το συγκεκριμένο στα αγγλικά και ουσιαστικά στα ελληνικά παίρνει δύο έννοιες. Κυρίως είναι σαν κλήρωση, αλλά πολλές φορές το αναφέρουμε σε διαγωνισμό και εμείς όταν θέλουμε να το προμοτάρουμε. Οπότε λοιπόν θέλω να σας δείξω με λίγα λόγια πώς μπορείτε να διαφημίσετε ένα προϊόν, πώς μπορείτε να πουλήσετε ένα προϊόν μέσα από το ίντερνετ, από το Facebook γενικότερα, πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα είδος κλήρωσης και έτσι να δώσετε την ευχέρεια και την ευκαιρία σε κάποιον χρήστη του Facebook κάνοντας ένα like να μπει σε μια κλήρωση και να κερδίσει ένα ιδιαίτερο δώρο. Έτσι λοιπόν μπορείτε να πουλήσετε το δώρο σας, ενώ πουλήσετε να το διαφημίσετε ουσιαστικά έτσι, όχι να σας δώσουν λεφτά, αλλά θα κερδίσετε πάρα πολλά likes καθώς μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλές ιδιότητες μέσα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό παύλα κλήρωση, δηλαδή πέρα από το like που μπορεί να κάνει κάποιος χρήστης μπορεί στη συνέχεια να στείλει το διαγωνισμό και στους φίλους του και έτσι λοιπόν αυτομάτως μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε ελάχιστες μέρες να αποκτήσουμε εκατοντάδες ή και χιλιάδες like μέσα από ένα προμοτάρισμα ενός προϊόντος. Αυτό πραγματικά είναι εκπληκτικό, σίγουρα γλιτώνετε πάρα πολλά λεφτά καθώς για να πάρετε για παράδειγμα 50 like στο Facebook επιπληρωμή, δηλαδή να πληρώσετε το Facebook να σας φέρει like μέσα από το promotion της σελίδας σας, περίπου θα είναι τα 50 like 10 δολάρια, οπότε φανταστείτε αν βγάλετε για παράδειγμα 500 like από ένα διαγωνισμό, ουσιαστικά έχετε γλιτώσει 100 ευρώ από την τσέπη σας, οπότε καταλαβαίνετε σιγά σιγά ότι έτσι μπορείτε πλέον να βρείτε πολύ έξυπνους τρόπους προματαρίσματος, καθώς πέρα από τα like που θα κερδίσετε χωρίς να πληρώσετε κάτι, θα έχετε 500 άτομα για παράδειγμα, τα οποία θα έχουν πλέον συνδεθεί με τη σελίδα σας και θα βλέπουν τις ενημερώσεις σας. Αυτό λοιπόν είναι που θέλω να καταλάβετε, ότι το Facebook μπορεί ξαφνικά να γίνει ένα τεράστιο όπλο στα χέρια σας, ένα τεράστιο διαφημιστικό όπλο, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να γίνει με το ελάχιστο κόστος, μέχρι και δωρεάν θα λέγαμε από ένα σημείο και μετά. Θα σας δείξω λοιπόν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τον απόλυτο διαγωνισμό, την απόλυτη κλήρωση, το απόλυτο sweepstake μέσα από μια συγκεκριμένη εφαρμογή, την οποία την έχουμε δει και σε προηγούμενο, σαν αναφορά της εταιρείας, σε προηγούμενο βίντεο δημιουργίας της Facebook σελίδας. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί, κατέβασα, πλήρωσα κιόλας κάποια plugin, ένα plugin συγκεκριμένα για το οποίο δημιουργούσε διαγωνισμό μέσα από WordPress, ενδεχομένως να το δείξω και σε επόμενα μαθήματα, αλλά είχε κάποια θέματα ασφαλείας, γενικότερα δεν δούλευε πάρα πολύ καλά και τρόμαζε λίγο τον κόσμο, δεν θέλουμε τον κόσμο που θέλει να λάβει μέρος, δηλαδή δεν θέλουμε να τρομάζουμε τον κόσμο, θέλουμε ο κόσμος να μπαίνει μέσα, να ψηφίζει, να γουστάρει και να στέλνει τον διαγωνισμό, την κλήρωση και στους φίλους του, καθώς αν στείλει ο χρήστης το διαγωνισμό, την κλήρωση στους φίλους του, ουσιαστικά αν κάποιος από τους φίλους του μπει στο διαγωνισμό, στην κλήρωση, θα πάρει και εκείνος μία ακόμη ψήφο, οπότε καταλαβαίνετε μία ακόμη υποψηφιότητα μάλλον, οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μία έτσι μία πόρωση να στείλουμε λοιπόν το διαγωνισμό σε φίλους μας για να πάρουμε πιο πολλές υποψηφιότητες για τη νίκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς μπορούμε να δέσουμε μέσα και όμορφα με χρήση ενός απόλυτου sweepstake. Θα μάθουμε λοιπόν πώς να δημιουργούμε το sweepstake από την αρχή, πώς θα το ρυθμίσουμε, πώς θα το κουμπώσουμε στη σελίδα μας και φυσικά πώς θα το ελέγχουμε, ακόμη και πώς θα βγάλουμε τον νικητή. Ενδεχομένως να κάνουμε παραπάνω του ενός μαθήματα, αλλά σίγουρα θα το μάθουμε απόλυτα. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε? Φυσικά χρειαζόμαστε να έχουμε ένα προϊόν που θέλουμε να βάλουμε σαν έπαθλο, είτε αυτό είναι, θα λέγαμε, κάποιο αντικείμενο, είτε είναι κάποια υπηρεσία που θέλουμε εμείς να πουλήσουμε. Για παράδειγμα, αν είστε κάποιο γραφείο, κάποιο κατάστημα, κάποια εταιρεία η οποία πουλά κάποια αντικείμενα,
Ας πούμε, για παράδειγμα, μία φωτογραφική μηχανή, λέω εγώ τώρα. Έτσι, είστε λοιπόν ένα φωτογραφείο ή μια εταιρεία, μπορείτε να βάλετε σαν έπαθλο μία φωτογραφική μηχανή. Πραγματικά θα γίνει τη κολάσεω από likes, έτσι, για να κερδίσει κάποιο κάτι τέτοιο. Έχετε δει σίγουρα κινητά τηλέφωνα, tablets, φωτογραφικέ μηχανέ ενδεχομένω. Είχαμε βάλει και στο Teach.gr κάποιου διαγωνισμού που είχα βρει, από του οποίου μέσα μπορούσατε να κερδίσετε κάτι τέτοιο, και πραγματικά εκτοξεύτηκαν οι συγκεκριμένοι που έβαλαν αυτές τις κληρώσεις μέσα λοιπόν από τις σελίδες τους. Γενικότερα μπορεί να βάλετε οτιδήποτε, θα λέγαμε, αντικείμενο έχετε να πουλήσετε, καθώς αυτό ουσιαστικά θα σας φέρει like, καθώς κάποιος θα παλέψει για να το κερδίσει, έτσι. Οπότε, αν έχετε αντικείμενο, ok, μπορείτε να βάλετε κάτι τέτοιο. Αν έχετε κάποιες υπηρεσίες, μπορεί να βάλετε το έπαθλο σαν υπηρεσία. Για παράδειγμα, αν είστε φωτογράφος, έτσι, και πάλι φωτογράφος λοιπόν, και θέλετε να βάλετε, για παράδειγμα, ένα έπαθλο την απόλυτη κάλυψη ενός γάμου. Οπότε λοιπόν, μπείτε στη σελίδα μας, κάντε like και κερδίστε τον γάμο σας εντελώς δωρεάν, τη φωτογράφηση δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάτι τέτοιο. Πρέπει να βρείτε αυτό που έχετε, το καλύτερο δηλαδή, να το βάλετε μέσα και να δηλιάσετε τον κόσμο να μπει και να κάνει like, να μπει στον διαγωνισμό. Και γιατί όχι να κάνει τη σελίδα σας πανίσχυρη και πασίγνωστη παντού. Οπότε, τέρμα τα λόγια, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, καθώς σίγουρα ξέρω πως τα λόγια σας πορώνουν, αλλά πιστέψτε με, η εφαρμογή που θα σας δείξω θα σας πορώσει ακόμα περισσότερο με την ευκολία στη χρήση της. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, εννοείται, την εφαρμογή του WooBox. Μέσα λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο WooBox, σε μια εταιρεία την οποία την έδειξα και θα λέγαμε σε προηγούμενο βίντεο, και πραγματικά με κέρδισε τόσο που το χρησιμοποιώ και εγώ πλέον για τα δικά μου στο teachme.gr, καθώς είναι η απόλυτη και πιο εύχρηστη, θα έλεγα, εφαρμογή δημιουργίας όχι μόνο, θα λέγαμε, κληρώσεων, αλλά ενός σωρό, θα λέγαμε, πραγμάτων. Καταρχάς, βλέπουμε και την ψηφοφορία, η οποία ξεκίνησε σήμερα στο σελίδα μας στο Facebook, και υπάρχει η ψηφοφορία για το πρώτο θέμα, για το θέμα μάλλον στο πρώτο webinar, δηλαδή στο online σεμινάριο που θα ξεκινήσουμε στο teachme.gr. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν online σεμινάρια, θα ξεκινήσω εγώ και στη συνέχεια και με συνεργάτες μου. Θα ξεκινήσουμε online σεμινάρια, στα οποία θα με βλέπετε με εικόνα και ήχο, και θα κάνουμε online, live δηλαδή, το σεμινάριο μαζί. Έτσι, έχω βάλει τα πρώτα θέματα τα οποία θα επιλέξετε εσείς ποιο σας αρέσει, ανάμεσα από φωτογραφία, Photoshop, Lightroom και Adobe Premiere. Οπότε επιλέγετε το πρώτο θέμα του σεμιναρίου μας. Μπείτε λοιπόν, κάντε το και ψηφίστε για το τι θα δείξουμε σαν πρώτο θέμα στο σεμιναριό μας. Έτσι, βλέπετε, το συγκεκριμένο έχει χτιστεί με χρήση του WooBox, μια άλλη εφαρμογή όμως, όχι των sweepstake, αλλά των ψηφοφοριών, των polls όπως λέγονται. Φυσικά υπάρχουν όλα αυτά και μπορείτε να τα πάρετε όλα με μια μηνιαία ελάχιστη συνδρομή. Κοιτάξτε λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο τις τιμές πριν ξεκινήσουμε, να δούμε ότι σας συμφέρει απόλυτα, καθώς, κοιτάξτε, έχοντας 29 δολάρια το μήνα, μπορείτε να έχετε τα πάντα μέσα λοιπόν από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Έχετε λοιπόν ένα σωρό πράγματα, και σίγουρα πράγματα τα οποία θα κάνουν τη σελίδα σας να ανέβει χιλιάδες, θα λέγαμε, επίπεδα. Οπότε μπορείτε βασικά να επιλέξετε και κάτι πολύ πιο φθηνό τώρα, αν έχετε χίλιους οπαδούς, αλλά νομίζω αυτό είναι αυτό που πρέπει να έχετε σαν όριο τουλάχιστον για τώρα, τα 20.000 fans, και μετά μπορείτε να ξεκινήσετε να βάλετε 50 κτλ. Φυσικά αυτά μπορούν να είναι promotions, βλέπετε, per page. Αν πάτε στο unlimited pages, δηλαδή αν είστε κάποιος developer και θέλετε να φτιάξετε σελίδες για τους πελάτες σας, φυσικά ξέρετε ότι αν κάνετε σελίδες για τους πελάτες σας και εφαρμογές για τους πελάτες σας, παίρνετε λεφτά. Οπότε σίγουρα τουλάχιστον για μία και μόνο σελίδα που θα χτίσετε για κάποιον πελάτη ή για μία και μόνο εφαρμογή θα πάρετε 49 δολάρια. Οπότε έτσι με τη μία θα έχετε ξεπληρώσει όλο το μήνα για όλα τα application, για όλες τις σελίδες σας. Οπότε πραγματικά μιλάμε για ελάχιστα χρήματα, χρήματα που πρέπει να τα δώσει κάποιος αν θέλει να κάνει επαγγελματική δουλειά. Καθώς, εντάξει, ωραία τα δωρεάν, αλλά αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τον ανταγωνισμό, πρέπει να δώσουμε έστω και το ελάχιστο αυτό ποσό. Έτσι λοιπόν, μόλις με 29 δολάρια αν έχετε μία δική σας σελίδα, ή μόλις με 49 δολάρια το μήνα αν έχετε πολλές σελίδες και θέλετε λοιπόν να κάνετε μία δουλειά, θα λέγαμε, στο Facebook και να φτιάχνετε σελίδες, πολύ εύκολα λοιπόν μπορείτε να πάρετε πολύ δυνατές εφαρμογές. Κοιτάξτε πόσες πολλές, βλέπετε 11 στο σύνολο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ ωραία. Οπότε γίνεστε τώρα ακριβώς μέλος σίγουρα στο συγκεκριμένο WooBox, ή μπορείτε να ξεκινήσετε σαν free application, και ουσιαστικά και το free application σας δίνει πρόσβαση στα sweepstakes, αλλά δεν σας δίνει την πρόσβαση να κάνετε δημοσίευση, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα και να παίξετε μέχρι να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε. Πηγαίνουμε λοιπόν, κάνουμε ένα login. Στο συγκεκριμένο, βλέπετε, μπορούμε να κάνουμε login με εγγραφή ή μπορούμε να κάνουμε login με το Facebook. Εφόσον έχουμε Facebook λογαριασμό, κάνουμε κλικ στο login εδώ ακριβώς και αυτομάτως θα μπούμε τέλεια μέσα στην εφαρμογή του WooBox, όπου αυτομάτως θα δούμε ότι υπάρχουν επιλογές μέσα εδώ.
μόλις μπει σιγά, περιμένουμε να μπει λιγάκι, και θα δούμε ότι υπάρχουν διάφορες εφαρμογές οι οποίες θα μπορούμε να τις επιλέξουμε εύκολα και γρήγορα. Βλέπετε λοιπόν όλες οι εφαρμογές εδώ αριστερά με τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε. Βλέπουμε πόσες εφαρμογές έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη. Βλέπετε, είχα μια καλοκαιρινή κλήρωση δώρου. Βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι το sweepstakes. Θα μπορούσα να κάνω φυσικά το συγκεκριμένο να το σβήσω. Βλέπετε, edit copy ή edit σε περίπτωση που ήταν ακόμη ενεργό. Και επίσης βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στο business φυσικά και μπορούμε να κάνουμε change για να αλλάξουμε πελάτη. Κάνω κλικ στο change και μπορούμε να αλλάξουμε, βλέπετε, την σελίδα που θέλουμε να επιχειρήσουμε. Για παράδειγμα, θέλω να πάω στην σελίδα που φτιάχνουμε μαζί, έτσι. Κάνουμε κλικ στο Teach Me GR FB Page Free. Εδώ μέσα θα μπορούσαμε να σετάρουμε τώρα ένα sweepstake. Βλέπετε, βεβαίως, επειδή δουλεύουμε στο free αυτή τη στιγμή, δεν μας δίνει πολύ μεγάλες επιλογές για το δικό μας, θα λέγαμε, το κλασικό Teach Me, μισό λεπτό να το δούμε, τη σελίδα του Teach Me GR που μαθαίναμε. Να το δούμε λίγο βασικά, εδώ ακριβώς. Πηγαίνουμε, αυτή λοιπόν τη σελίδα, θυμάστε. Σούπερ, βεβαίως η σελίδα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή στο Goobox ενεργοποιημένη είναι η σελίδα, έχω πάρει λοιπόν το πακέτο για το ένα, για τον ένα πελάτη, για τη μία σελίδα, οπότε πρέπει να γυρίσουμε και πάλι στο κλασικό μας. Εδώ μέσα λοιπόν θα κάνουμε ένα κλικ στο Change, όπου εδώ μέσα θα δούμε και θα γυρίσουμε απευθείας να δούμε το Teach Me GR Pro, όπου εδώ μέσα θα δημιουργήσουμε ένα sweepstake αυτομάτως και θα είναι και σωστός, έτσι. Κάνουμε κλικ στο Add a new sweepstake. Βλέπετε, βρισκόμαστε στο πρώτο, Application, κλήρωση λοιπόν δώρων. Κάνουμε ένα κλικ εδώ. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο εύκολα τώρα θα χτίσουμε το δικό μας διαγωνισμό, τη δική μας κλήρωση. Εδώ πέρα γράφουμε για παράδειγμα title. Θα γράψουμε κλήρωση φωτογραφικής μηχανής για παράδειγμα. Οτιδήποτε έχετε εσείς. Βλέπουμε ότι τρέχουν και οι χαρακτήρες που υπολείπονται. Εδώ θα είναι καλό να γράψουμε μια περιγραφή. Μπείτε στην φθινοπορεινή μας κλήρωση και κερδίστε μια υπέροχη φωτογραφική μηχανή. Έτσι. Και έχουμε και κάποιο restrictions. Ας πούμε, υποψηφιότητες από 13 χρονών και επάνω, λέω εγώ τώρα, έτσι. Κάνουμε ένα κλικ εδώ ακριβώς, έτσι κι αλλιώς υπάρχει επιλογή να απαγορεύσουμε τις ηλικίες, θα λέγαμε, και κάτω, μάλλον από 18 χρονών καλύτερα, έτσι. Οπότε θα γράψουμε εδώ 18+, απευθείας, και έτσι δεν χρειάζεται, δεν φοβόμαστε ότι κάποιος χρήστης μπορεί να μπει κάτω των 18. Βεβαίως στο Facebook κανονικά δεν επιτρέπονται 18 χρονών και κάτω μέλη, αλλά τέλος πάντων βλέπετε ότι είναι, θα λέγαμε, κοινό μυστικό ότι υπάρχουν και πιο πιτσιρικάδες που μπαίνουν στο Facebook με άλλα προφίλ. Τέλος πάντων, εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν επιλογή να έχουμε το Open Graph Sharing, το οποίο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ότι αυτόματα, βλέπετε βέβαια δεν μας βγάζει και πολύ εύκολα το question mark, την βοήθεια, ότι αυτόματα κάνει, ποστάρει τις ιστορίες των χρηστών που μπαίνουν στην συγκεκριμένη κλήρωση, στο wall τους. Αν θέλετε λοιπόν το κάνετε σε on, βλέπετε αυτομάτως, Enable Open Graph will automatically share stories about users entering your offer. Βλέπετε ότι αυτομάτως θα μπει μια αναφορά στο wall, στον τοίχο του χρήστη που θα μπει στην κλήρωση απευθείας, οπότε μπορούμε να το έχουμε αυτό ανοιχτό και αυτομάτως να αποστάρουμε ότι μπήκε κάποιος στο δικό του λοιπόν timeline. Επίσης έχουμε το Fan Gate, το οποίο ουσιαστικά θα δείχνει, βασικά αν το έχουμε κλειστό, δεν θα δίνει την επιλογή στον χρήστη να κάνει like, να γίνει φίλος στη σελίδα μας για να μπορέσει να προχωρήσει το διαγωνισμό. Οπότε αν θέλετε να αποκτήσετε πολλά like μέσα από την κλήρωση, πρέπει αυτό να είναι ανοιχτό σε default τουλάχιστον, ή σε image αν θέλουμε να βάλουμε μια δική μας φωτογραφία, θα το δούμε γι' αυτό σε λίγο ή στο άλλο βίντεο ενδεχομένως. Πηγαίνουμε στο Entry Page, όπου εδώ μέσα και πάλι πρέπει να βάλουμε, να ορίσουμε την κεντρική σελίδα, την αρχική σελίδα λοιπόν του διαγωνισμού, όπως στην συγκεκριμένη θα ορίζουμε το πότε ξεκινά, το πότε τελειώνει, βλέπετε ακριβώς από κάτω. Ας πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει σήμερα και θα τελειώσει σε ένα μήνα, έτσι. Οπότε έχουμε το Οκτώβριο 20, ακριβώς λοιπόν, έχουμε τις ώρες και τα λοιπά, τα οποία θα ουσιαστικά θα ξεκινήσουν αυτόματα και θα σταματήσουν αυτόματα. Και επίσης μπορούμε να βάλουμε και μια φωτογραφία εδώ, η οποία να μας κάνει λίγο πιο όμορφο το εικαστικό. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, πώς μπορεί να γίνει πιο όμορφο. Από κάτω έχουμε διάφορους περιορισμούς, ότι μία μόνο ψηφοφορία, μία μόνο, ένα μόνο,
μια συμμετοχή, το βρήκα, θα μπορέσει να κάνει ο κάθε χρηστής. Έτσι, εδώ πέρα μπορούμε φυσικά να αφήσουμε, να επιτρέψουμε στο χρήστη να βάζει πιο πολλές συμμετοχές, όμως δεν χρειάζεται. Έχουμε μια συμμετοχή ανά email, μια συμμετοχή ανά email την ημέρα, μία συμμετοχή σε κάθε Facebook χρήστη ή σε κάθε Facebook χρήστη ανά ημέρα. Εγώ συνήθως το βάζω σε Facebook χρήστη για να πηγαίνουν τα πράγματα λίγο πιο δίκαια. Έτσι. Και επίσης έχουμε, εδώ πέρα μπορούμε να δώσουμε ένα βραβείο, αυτό που σας έλεγα, μπορούμε να βραβεύσουμε, να επιβραβεύσουμε το χρήστη ο οποίος θα φέρει φίλους του στο διαγωνισμό με ένα bonus entry, με μία λοιπόν συμμετοχή ακόμη κάθε φορά που θα βάζει έναν φίλο. Τέλεια, πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Επίσης υπάρχουν τα Twitter options, τα οποία μπορούμε να κάνουμε share και στο Twitter. Φυσικά όμως πρέπει να φτιάξουμε ένα Twitter username για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο. Το post entry page, υπάρχει βέβαια μία σελίδα πριν βάλουμε τη συμμετοχή μας, η οποία θα αναφέρει γενικότερα στο χρήστη το τι θα κερδίσει από το συγκεκριμένο διαγωνισμό, κλήρωση κτλ. Θα αφήσουμε στο default το συγκεκριμένο για τώρα. Έχουμε και το pre-start page, το οποίο και πάλι ουσιαστικά είναι το πριν, δηλαδή αυτό ακριβώς που θα δει ο χρήστης πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της κλήρωσης. Και φυσικά έχουμε το end, το οποίο θα λέει σας ευχαριστούμε πολύ και τα λοιπά που λάβατε μέρος στην κλήρωση και ευχόμαστε καλή τύχη. Και φυσικά εδώ μέσα θα φαίνονται και θα λέγαμε οι ενεργές συμμετοχές που έχει ο χρήστης. Και εδώ μέσα υπάρχουν οι όροι, έτσι. Αν θέλουμε λοιπόν, αν έχουμε κάποιους όρους για τη συμμετοχή, τους οποίους τους έχουμε σε κάποιο URL, βάζουμε εδώ πέρα το URL, δηλαδή το link στο οποίο θα πάει η σελίδα με τους όρους, ή μπορούμε να γράψουμε τους όρους συμμετοχής. Θα γράψουμε λοιπόν όροι συμμετοχής διαγωνισμού. Δεν υπάρχει κανένας όρος. Όλα χήμα. Τέλος πάντων. Και θα αφήσουμε για αρχή το admin only mode, καθώς θέλουμε να είναι αυτό, να μην φαίνεται στο κανονικό μου, στην κανονική μου σελίδα ακόμη, καθώς δεν είναι έτοιμο. Κάνουμε click στο save και περιμένουμε να το αποθηκεύσει και ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι. Τώρα λοιπόν, κοιτάξτε εδώ αριστερά, υπάρχουν πολλές επιλογές. Πέρα λοιπόν από το edit, υπάρχει το preview, στο οποίο μπορούμε να δούμε πώς φαίνεται ο διαγωνισμός μας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι βγαίνουν κάποιες σελίδες. Βλέπουμε επίσης ότι είναι όλες σε αγγλικά. Θα τα διορθώσουμε όλα αυτά σε ελληνικά να βγαίνουν. Έτσι, κάνουμε ένα κλικ στο View Full. Όπου εδώ βλέπουμε ότι μας βγάζει απλά ότι ζητάμε συγγνώμη ότι η προσφορά που, μάλλον η προσφορά, η κλήρωση που ψάχνετε δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Οπότε περιμένει κάποιος, έχει πάει μάλλον πριν ξεκινήσει. Βεβαίως αυτό δεν είναι και τόσο καλή πρακτική, καθώς θέλουμε να πυροδοτούμε την κλήρωση όταν ξεκινάει και όχι λοιπόν πριν ξεκινήσει. Έτσι. Οπότε το κλείνουμε αυτό. Πάμε απλά στο δεξί μπελάκι να δούμε το επόμενο. Εδώ μέσα βλέπουμε ότι υπάρχει, ότι πρέπει να υπάρχει, να είμαστε 18 χρόνια και πάνω. Υπάρχει περιορισμός δηλαδή. Κάνουμε κλικ στο confirm και preview only φυσικά. Και εδώ μέσα υπάρχει κλήρωση φωτογραφικής μηχανής. Πολύ απλά πράγματα ακόμη. Δεν υπάρχει κάποιο γραφικό. Οπότε εδώ μέσα βάζουμε το email μας και κάνουμε κλικ στο enter για να μπούμε στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Φυσικά υπάρχει επιλογή να βάζουμε όχι το email μας, απλά να κάνουμε ένα like στη σελίδα μας και ουσιαστικά να μπαίνουμε στην κλήρωση με τη μία, αλλά και το email νομίζω είναι μια χαρά και αυτό μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερα email στη λίστα των newsletters μας. Κάνουμε κλικ στο επόμενο. Όπου εδώ μέσα βλέπετε ακριβώς, μόλις μπει και βάλει το email του, αυτομάτως θα βγει αυτό αυτόματα για να μπορείς να το κάνεις share στο wall του. Κάνουμε κλικ στο cancel και εδώ μέσα βλέπουμε ότι έχουμε καμία entry ακόμη, καθώς δεν έλαβα μέρος με το email μου. Και επίσης μπορώ να κάνω post στο wall. Γενικότερα ο χρήστης είναι αυτός που μόλις λάβει μέρος στην κλήρωση θα βλέπει αυτά τα παραθυράκια. Έτσι, έχουμε το post στο wall, το send invite, δηλαδή στείλτε προσκλήσεις σε φίλους σας ή κάντε το share στο Twitter. Αυτά όλα θα τα μεταφράσουμε απευθείας στα ελληνικά στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν μια ακόμη σελίδα. Α, νομίζω τελειώσανε. Οπότε είναι αυτές οι τέσσερις σελίδες οι οποίες έχουμε τον χρήστη όταν είναι fan, δηλαδή όταν έχει κάνει like στη σελίδα μας. Όταν δεν είναι fan, θα παίρνει και άλλες σελίδες επιπλέον, οι οποίες πρέπει να δίνουν στον χρήστη, μάλλον πρέπει να τις φτιάξουμε πρώτα, πρέπει να εμφανίσει στον χρήστη τη σελίδα του κάντε like για να δείτε το περιεχόμενο της κλήρωσης. Θα τα δούμε αυτά μαζί εύκολα και γρήγορα στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν το overview καταρχάς εδώ πάνω, στο οποίο βλέπουμε. Το preview φυσικά μπορούμε να το δούμε εδώ μέσα, έτσι. Έχουμε το time remaining ένας μήνας,
ένας χρόνος, συγγνώμη, το έχω βάλει ένα χρόνο μάλλον από ό,τι κατάλαβα, και έχουμε τα views, πόσες φορές λοιπόν έχουν δει την κλήρωσή μας, πόσα like έχουν κάνει μέσα από την κλήρωση, πόσα invites έχουν στείλει, πόσα shares έχουν στείλει και πόσες συμμετοχές ενεργές έχω. Βλέπετε πόσο ωραία, πόσο δομημένα και πόσο όμορφα. Κάνοντας κλικ στο edit φυσικά μπορούμε να ξανακάνουμε επεξεργασία που μπορούμε να κάνουμε άλλες ρυθμίσεις εδώ μέσα. Θα τα δούμε στη συνέχεια πολύ πιο αναλυτικά, πέρα λοιπόν από το πρώτο μάθημα στο οποίο κάνουμε λίγο την γενικότερη εμφάνιση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου sweepstake. Έχουμε το form fields, στο οποίο εδώ μέσα μπορούμε να βάλουμε κάποια φόρμα. Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε, γράψτε μας κάτι για εσάς ή ξέρω εγώ το email σας, ή να επιλέξετε κάτι διαφορετικό ή πότε έχετε γενέθλια. Γενικότερα, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο γκάλωπ, θα λέγαμε, να δούμε τι κόσμος έρχεται σε εμάς και τι ψάχνει γενικότερα ή πώς μας βρήκατε, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις μέσα από τη φόρμα και φυσικά να κάνουμε add field, και να το βάλουμε με τη μία αυτό στο διαγωνισμό, έτσι. Έτσι θα μπορέσει να το συμπληρώσει πριν μπει σε διαγωνισμό. Επίσης μπορούμε να κάνουμε Facebook email, να κρατάμε λοιπόν το email του χρήστη ο οποίος μπαίνει στην κλήρωση, την ημερομηνία γεννήσεως, την περιοχή, βλέπετε το IP, και βεβαίως αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς στο HTTPS. Και εδώ κάτω λοιπόν βλέπουμε ακριβώς τους χρήστες λογικά που θα είχαν μπει και θα τους βλέπαμε σε λίστα εδώ πέρα ακριβώς πώς θα φαινόντουσαν. Επίσης υπάρχει το stats, μέσα από το βλέπουμε στατιστικά. Μόλις ανοίξει, βλέπουμε πόσες φορές λοιπόν έχουν δει, έχουν επισκεφτεί και στη συνέχεια πόσες φορές έχουν μπει, έχουν δηλαδή δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμα δεν έχουμε κανένα φυσικά δεδομένο, και φυσικά το sources. Εδώ μέσα βλέπουμε και πάλι μια γενικότερη κατάσταση των στατιστικών μας μέσα στην κλήρωσή μας. Μέσα από το promotion, από το promote δηλαδή, βλέπουμε πώς θα φαίνεται γενικότερα η συγκεκριμένη κλήρωση. Βλέπετε εδώ μέσα όταν θα την κάνουμε share μέσα από τη σελίδα μας. Γενικότερα, όταν κάποιος κάνει like στη σελίδα μας, όταν θα κάνουμε εμείς μια ενημέρωση μέσα από τη δική μας σελίδα, θα πάει και θα εμφανιστεί στο wall του ανθρώπου που μας έχει κάνει like. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτομάτως μπορούμε να ποστάρουμε ανάμεσα στα χιλιάδες άτομα που κάνουν like στη σελίδα μας, μπορούμε να ποστάρουμε πολύ ωραία πράγματα και αυτομάτως να βγουν στο timeline τους. Έτσι αυτομάτως μπορούν να τα δουν και οι φίλοι τους και πάει λέγοντας. Έτσι. Οπότε αυτό εδώ πέρα ορίζει ακριβώς πώς θα διαφημίσουμε τη δική μας κλήρωση. Έτσι μπορούμε να γράψουμε για παράδειγμα μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε, έτσι, και να επιλέξετε βασικά που θα εμφανιστεί, 18 για παράδειγμα και πάνω, και φυσικά σε ποιες χώρες. Σε περίπτωση που έχετε χρήστες οι οποίοι μπαίνουν από διάφορες χώρες, θα λέγαμε, και θέλετε μόνο να το συγκεντρώσετε, να το επικεντρώσετε μόνο στην Ελλάδα για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε απλά Greece εδώ, ή μπορείτε να επιλέξετε mail για παράδειγμα, αν θέλετε να πουλήσετε μια εμφάνιση ποδοσφαιρική και δεν θέλετε να ασχοληθούν να βγει στις γυναίκες. Καθώς οι γυναίκες ενδεχομένως, αν δεν τους αρέσει, μπορεί να κάνουν unlike τη σελίδα σας και να χάσετε ένα πελάτη, γιατί να το κάνετε λοιπόν έτσι στον εαυτό σας. Ή αν είστε σίγουροι ότι το δώρο σας είναι γενικού ενδιαφέροντος, μπορείτε απλά να κάνετε all. Και αυτομάτως θα πάει σε όλους, μόλις κάνετε κλικ φυσικά στο share, θα δημοσιευθεί σε όλους τους θαυμαστές, τους ανθρώπους που έχουν κάνει like στην σελίδα σας, τους fans με λίγα λόγια. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ μέσα έχουμε τους winners, όπου μέσα από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε ουσιαστικά να κάνουμε κλικ και να εμφανίσουμε τον winner. Βεβαίως ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε. Επίσης μου βγάζει ότι επειδή μπαίνω σε διάφορα δεδομένα τα οποία είναι κωδικοποιημένα, πρέπει να βάλω ένα συγκεκριμένο κωδικό, έτσι, και ο οποίος θα διαρκεί 10 λεπτά. Βλέπετε πόσο ασφάλεια μου δίνει, τέλος πάντων, πολύ θα λέγαμε ασφάλεια για κάτι τόσο απλό. Βλέπουμε επίσης τα multiple likes, όπου μέσα από αυτά μπορείτε να ζητήσετε από τον υποψήφιο νικητή μέσα από την κλήρωση να κάνει like και σε μια άλλη σελίδα ενδεχομένως. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πολυεπίπεδο κόλπο για εσάς και διαγωνισμό, καθώς μέσα από τη μία κλήρωση που θα κάνει like, για παράδειγμα στο Ditch.gr, μπορείτε να βάλετε και το photo GFX, μια δεύτερη λοιπόν σελίδα σας στο Facebook, την οποία θα πρέπει να κάνει like έτσι κι αλλιώς για να μπορέσει να μπει στον διαγωνισμό. Στη συνέχεια, μέσα από το bonus entries, φυσικά σε συνέχεια του multiple likes, αν κάποιος μπει στη συγκεκριμένη σελίδα που θέλουμε εμείς να κάνει για παράδειγμα like στη δεύτερη σελίδα, έτσι, μπορούμε να του δώσουμε μία επιπλέον συμμετοχή
στο διαγωνισμό. Έτσι πολύ απλά μπορείτε να σπρώξετε τον χρήστη να κάνει από μόνος του το like στην σελίδα. Οπότε, για παράδειγμα, το multiple likes μπορείτε να το έχετε προαιρετικό για να κάνει κάποιος like σε μια δεύτερη σελίδα, αλλά για να τον τσιμπήσετε περισσότερο, για να απορροφηθεί περισσότερο, του λέτε: φίλε, αν κάνεις like στην άλλη μου σελίδα, θα σου δώσω 10 ενεργές συμμετοχές και αυτομάτως θα τρελαθεί. Βέβαια, βλέπετε, πηγαίνει μέχρι 5, οπότε θα το βάλουμε 5 και θα απορροφεί λοιπόν όλος και θα κάνει με τη μία κλικ, γιατί σίγουρα θα απορροφεί. Και έτσι αυτομάτως ανεβάζετε 2 σελίδες στην τιμή του ενός, έτσι. Επίσης έχουμε το sharing. Μέσα από το sharing λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε εμείς πώς θα φαίνεται το συγκεκριμένο share που θα κάνει ο κάθε χρήστης μέσα από την επιλογή που είδαμε πριν από λίγο. Θυμάστε, πριν από λίγο, μόλις κάποιος μπήκε στο διαγωνισμό, του βγήκαν 3 πεδία. Το ένα ήταν να το στείλει στους φίλους του, το ένα ήταν να το βάλει στο Facebook και το άλλο δεν θυμάμαι ποιο ήταν βασικά, πρέπει να το δω. Να σας το δείξω βασικά και πάλι. Βλέπετε εδώ πέρα, θυμάστε ότι αν κάποιος ήταν fan, είχε λοιπόν τις επιλογές αυτές εδώ. Βασικά θα το κλείσουμε αυτό. Έχουμε το post to your wall, έχουμε το send invite request και το share on Twitter. Οπότε αυτά τα τρία τα βλέπουμε εδώ πώς θα εμφανίζονται. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε, μπορείτε να γράψετε ή να βάλετε μια φωτογραφία η οποία θα βγαίνει στο αριστερό πλαίσιο. Και φυσικά μιλάω για εδώ, μόλις κάνει post to your wall αυτός, θα βγει ένα παραθυράκι το οποίο θα γράφει το στοιχείο και θα έχει μια φωτογραφία, ακριβώς όσους παίζουν με το Facebook σίγουρα καταλαβαίνουν τώρα τι εννοώ. Οπότε βάζουμε τη φωτογραφία, βάζουμε τον τίτλο, βάζουμε την περιγραφή και φυσικά το κάνουμε λίγο πιο όμορφο, καθώς δεν θέλουμε να γράφει ό,τι να είναι ο διαγωνισμός. Θέλουμε λοιπόν να γράφει: κερδίστε μια καυτή φωτογραφική μηχανή, κερδίστε ένα δώρο αξίας 100.000 ευρώ για παράδειγμα και θα απορρώσετε τους πάντες. Οπότε εσείς ορίζετε τι θα γίνει share, τι θα γίνει σαν invite message όταν θα το στείλει σε κάποιους φίλους του σαν μέρος του μηνύματος, έτσι. Και φυσικά πώς θα το κάνει tweet. Πολύ απλά πράγματα, θα τα δούμε και αυτά σιγά σιγά στα επόμενα μαθήματα. Επίσης έχουμε το language, μέσα από το language φυσικά μπορούμε να κάνουμε τη μετάφραση, όπως είπα πριν από λίγο, μέσα από εδώ. Και φυσικά έχουμε το Facebook Page Tab, το οποίο Facebook Page Tab ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε το κουμπί, το οποίο θα βγει και θα αποτυπωθεί πάνω στη σελίδα μας και έτσι ουσιαστικά θα βγάλουμε ένα πολύ ωραίο κουμπί, όπως ακριβώς έχουμε το κουμπί, για παράδειγμα, στην επίσημη σελίδα του TeachMeGR σήμερα για την κλήρωση. Σε λεπτό να τη φορτώσει και θα έρθουμε εδώ. Βλέπετε λοιπόν αυτό το κουμπάκι που βλέπουμε εδώ κάτω και το οποίο θα βγει αμέσως τώρα. Να το, βλέπετε, αυτό το έφτιαξα και το ανέβασα μέσα από το Woobox, οπότε πραγματικά τα πράγματα είναι πανεύκολα. Βάζουμε και το όνομα και ουσιαστικά κάνοντας κλικ ένα install, εδώ θα βγει απευθείας το κουμπί και θα είναι έτοιμο για εμάς. Οπότε έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να μαγέψουμε, θα λέγαμε, να δημιουργήσουμε πολύ γρήγορα πράγματα, πολύ δυνατά πράγματα, χωρίς πρακτικά να γνωρίζουμε τίποτα, έτσι. Και φυσικά το Facebook Authorization Dialog, μπορούμε εδώ μέσα να ρυθμίσουμε διάφορα πράγματα για την πρόσβαση, θα λέγαμε, μέσα από εδώ, στην οποία μπορούμε να την κάνουμε και chain setting, δηλαδή να τα κάνουμε disabled ή active. Γενικότερα για λόγους ασφαλείας είναι τα συγκεκριμένα, θα τα αναλύσουμε και αυτά στην συνέχεια. Πιο κάτω υπάρχει η επιλογή του copy sweepstakes, δηλαδή αν τελειώσουμε τον διαγωνισμό και θέλουμε να κάνουμε ένα καινούργιο, δεν χρειάζεται να περάσουμε από όλα αυτά τα στάδια και πάλι, κάνουμε ένα copy και συνεχίζουμε λοιπόν στον αντιγραμμένο καινούργιο διαγωνισμό. Απλά αλλάζουμε τα στοιχεία και προχωράμε λοιπόν απόλυτα. Επίσης υπάρχει επιλογή του Add Another Sweepstake και φυσικά το Reset Sweepstake, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε εντελώς μηδενισμό της κλήρωσης και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Αλλά φυσικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται το συγκεκριμένο καθόλου να το πειράξουμε. Και βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να ορίσουμε έναν πανίσχυρο μηχανισμό κλήρωσης και διαγωνισμών μέσα στο Facebook με χρήση του Woobox. Απλά και όμορφα, με ελάχιστο κόστος, μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας αποφέρει χιλιάδες like, δηλαδή θα γλιτώσουμε χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και σίγουρα θα αποκτήσουμε ένα τεράστιο κοινό το οποίο θα μας ακολουθεί διαρκώς, καθώς μέσα από ένα like μπορούμε να κρατήσουμε το χρήστη στη σελίδα μας πολύ εύκολα, πολύ απλά και μπορεί εκείνος ο χρήστης να βλέπει τις ενημερώσεις μας απευθείας στο timeline του και πέρα από το χρήστη αυτόν θα βλέπουν τις ενημερώσεις του TeachMeGR στη σελίδα του χρήστη και όλοι οι φίλοι του. Οπότε καταλαβαίνετε τι αλυσίδα μπορεί να δημιουργηθεί και πόσοι πελάτες μπορούν να έρθουν σε σας απευθείας χωρίς καν να έχετε κάνει τίποτα περισσότερο από το να έχετε πληρώσει μόλις, επαναλαμβάνω, $29 το μήνα ή μπορείτε να ξεκινήσετε χαμηλά με $15 το μήνα μόλις για 1.000 fans ή βεβαίως το $1 το μήνα δεν νομίζω να το χρειαστεί κανένας καθώς έχουμε πολύ μεγαλύτερες βλέψεις για την επιχείρησή μας. Οπότε ξεκινάμε καλύτερα εδώ. $29 μιλάμε δηλαδή για 24 περίπου ευρώ, μπορεί και πιο λίγο, τίποτα δηλαδή πραγματικά.
Ουσιαστικά είναι για 3 μέρες αυτό το promotion, αν το βάλουμε στο Facebook, για να κάνουμε λοιπόν like στη σελίδα μας και του πούμε φέρε μου κάθε μέρα 50 νέα like, ουσιαστικά θα πληρώσουμε 29 δολάρια για 3 μέρες, οπότε καταλαβαίνετε πόσο τσάμπα ουσιαστικά είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή του Wubbox, μέσα από την οποία παίρνετε όχι μόνο το sweepstakes, αλλά όπως θα δούμε πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Θα τα αναλύσουμε σχεδόν όλα μέσα από τα μαθήματα του TeachMeGR, καθώς πραγματικά είναι μια υπηρεσία, η εταιρεία του Wubbox, την οποία τα χρησιμοποιούν χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα επιχειρήσεις και site ανά τον κόσμο, και έτσι πρέπει και εμείς σιγά σιγά να πάρουμε σειρά, καθώς πρέπει να δουλεύουμε επαγγελματικά αν θέλουμε να έχουμε επαγγελματικά αποτελέσματα. Οπότε, από το www.teachme.gr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, είδαμε το πρώτο μάθημα δημιουργίας διαγωνισμών και κληρώσεων. Θα ακολουθήσουν τουλάχιστον 1-2 για να μπορέσουμε να αναλύσουμε απόλυτα και να πετύχουμε την απόλυτη εφαρμογή κληρώσεων και διαγωνισμών μέσα από την αγαπημένη σας κορυφαία ελληνική ιστοσελίδα βίντεο μαθημάτων. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.